Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σε αυτό το ειδική τη συζήτηση που θα κάνουμε. Το θέμα μας είναι το τέλος της ιστορίας, από το τέλος μάλλον της ιστορίας, στο τέλος των βεβαιοτήτων. Επιτρέψτε μου μια μικρή εισαγωγή. Ανήκω σε μια γενιά, η οποία, στη μεταπολεμική γενιά, να το πω έτσι, η οποία έτυχε να απολαύσει, είχε το προνόμιο μάλλον, να απολαύσει μακρά περίοδο ειρηνικού βίου και εν πολύ αδιατάραχτου. Είχαμε την ευκαιρία, περισσότεροι από εμάς, να ζήσουμε χρόνια δημιουργικά, παραγωγικά, να έχουμε ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας που λίγοι οι προηγούμενες γενιές δεν μπόρεσαν να απολαύσουν γιατί είχαν μεσολαβήσει πόλεμοι, εμφύλοι, χρεοκοπίες. Πάντα είχα δει την απορία ότι είμαστε πολύ τυχεροί που μέχρι και τη δεκαετία του 2000, τέλος πάντων, ήμασταν σε αυτή την πορεία. Και ευγνώμων γι' αυτό, γιατί όπως σας είπα, προσωπικά είχα την ευκαιρία να βελτιώνω συνεχώς έτσι, και την επαγγελματική μου ζωή και την παρουσία ευρύτερα στα πράγματα. Από το 8 και μετά όμως, βέβαια έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα, αλλά το κομβικό σημείο ειδικά για μας ήταν το 2008, η χρηματοπιστωτική κρίση διέλυσε όλο αυτό το μύθο και το πλούτο της ειρηνικής έτσι, πορείας. Και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για έναν κόσμο απόλυτα ασταθή και γεωπολιτικά και με πλήθος άλλων απειλών, από υγειονομικές μέχρι κλιματικές. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπως είπαμε, ασταθή, δύσκολο, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και να προγνώσει ποια θα είναι η συνέχεια. Ήδη σήμερα που μιλάμε εδώ για αυτό το θέμα, επαπειλείται μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει. Οι ανταγωνισμοί ευρύτερα στον πλανήτη είναι πολύ έντονοι και από τους οποίους επίσης επαπειλούνται κρίσεις. Και λέω τώρα να απευθυνθώ στον Τάσο για να δούμε τι είναι αυτό που χάσαμε, ποιες είναι οι βεβαιότητες τις οποίες είχαμε και σήμερα δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται πλέον. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καρακούση, τον Αντώνη. Θα μπορούσε ο τίτλος να είναι «Από το τέλος της ιστορίας στο τέλος των ψευδεστήσεων». Θα μπορούσε κανείς να δει διάφορες παραλλαγές, αλλά δεν έχει σημασία. Το παιχνίδι με τις λέξεις είναι ευχάριστο, αλλά το παιχνίδι, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι εξίσου ευχάριστη όταν σκέφτεται κανείς τι σημαίνει. Όλοι ξέρετε ότι ο τίτλος «Το τέλος της ιστορίας» συνδέεται με τον Φουκουγιάμα, που έγραψε ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο και το εξέδωσε το 1992 μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του Σοβιετικού Μπλοκ. Βεβαίως πολλοί έχουν παρεξηγήσει, πάρα πολλοί έχουν παρεξηγήσει τη ρίση τέλος ιστορίας, πιστεύοντας ότι ο Φουκουγιάμα αναφερόταν ότι τώρα τελείωσε η ιστορία. Δεν είναι έτσι. Πρώτα-πρώτα ο Φουκουγιάμα, για να μην τον οδικούμε, είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος στοχαστής και έχει γράψει και πολλά άλλα κείμενα στη συνέχεια. Και δεύτερον, αυτό που εννοούσε, και ελπίζω ότι δεν παραποιώ το χαρακτήρα του τι εννοούσε, είναι ότι εκεί τότε δεν τελείωσε η ιστορία, τελείωσε και είχαμε φτάσει σε ένα μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, το οποίο ως μοντέλο, όχι ως πραγματικότητα, δεν μπορούσε να βελτιωθεί άλλο. Ήτανε το καλύτερο, άσχετα με την πραγματικότητα, θεωρητικά το μοντέλο. Ότι βεβαίως θα συνέχισαν να υπάρχουν χώρες με πολύ διαφορετικά καθεστώτα, η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και άλλοι, αλλά δεν θα ήταν μοντέλο, δεν θα είχαν την ελκυστικότητα που είχε
που είχαν τα δύο, το κομμουνιστικό μοντέλο της προηγούμενης περίοδου. Άρα εκεί υπήρξε μια καμπή, μια τομή της ιστορίας. Τώρα, όπως φάνηκε στη συνέχεια, οι αβεβαιότητες που προέκυψαν, οι αλλαγές που προέκυψαν, που ορισμένες δεν ήταν απλώς αλλαγές, είναι και ανατροπές, ήταν τεράστιες. Τι ακολούθησε μετά? Ακολούθησε ακολούθησε μια περίοδος εξαιρετικής μεγάλης ικανοποίησης, αυταρέσκειας, προφανώς στον χώρο της Δύσης, των φιλελεύθερων δημοκρατιών, η οποία κυριάρχησε για ένα διάστημα. Όμως, αυτό που προέκυψε στη συνέχεια είναι ότι η ίδια η έννοια της, η δημοκρατία άρχισε από ένα σημείο και μετά να συρρυκνώνεται. Ενώ γιγαντώθηκε ο αριθμός των δημοκρατικών χωρών με φιλελεύθερες δημοκρατίες μέχρι περίπου το 2000 και λίγο πριν το 2000, μέχρι περίπου το 2007-2008 η κρίση η χρηματοπιστωτική, στη συνέχεια άρχισε αυτό να μειώνεται, να συρρυκνώνεται και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι δημοκρατίες έχουν μειωθεί, αυτό που χαρακτηρίζεται ως δημοκρατία, έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε επικίνδυνο βαθμό. Δεύτερον, υπήρχε... Έχουν πολλαπλασιαστεί και οι αυταρχικές ηγεσίες. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι αυταρχικές ή οι απολυταρχικές ηγεσίες και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό κίνδυνο. Ένα σοβαρό κίνδυνο. Το θέμα είναι γιατί, πού στηρίζονται αυτοί. Πού στηρίζεται η ελκυστικότητα που οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη. Η ελκυστικότητα που οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη έχει να κάνει με το ότι η δημοκρατία ως σύστημα έκανε λάθη. Το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας έκανε σοβαρά λάθη. Αυτή η αυταρέσκεια και η πεποίθηση ότι τώρα κερδίσαμε και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τίποτα, άρχισε να συνοδεύεται από μια πραγματικότητα η οποία ήταν κάθε τόσο συνδεδεμένη με σοβαρές κρίσεις, ιδίως της χρηματοοικονομικής παγκοσμιοποίησης. Να θυμίσω ότι η πρώτη κρίση της διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, διεθνής σε εισαγωγικά, ήταν στο Μεξικό το 1994-95 και η επίδρασή της ήταν στη Λατινική Αμερική. Ακολούθησε η κρίση του 1998-99 στην Νοτιοανατολική Ασία. Με πολύ περισσότερο. Με την Ταϊλάνδη και, Ταϊλάνδη και όλες τις χώρες αυτές. Και στη συνέχεια έχουμε την κρίση των dot-com το 2001, 2000 με 2001, που είχε και αυτή μια σοβαρή απήχηση. Και βεβαίως ακολούθησε μετά η χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008, που έβαλε πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια της οικονομίας. Ο αντίκτυπός της ήταν πολύ σημαντικότερο. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι ξεκινάει η κρίση αυτή από ένα σημείο και επεκτείνεται και γίνεται όλο και μεγαλύτερη και επηρεάζει τις καταστάσεις. Άρα εδώ έχουμε μια διαλεκτική σχέση όπου η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα κάνει λάθη, και μην πούμε τώρα στο γιατί αυτό που περιέγραψα πριν ήταν λάθος, κάνει λάθη και επηρεάζει την ελκυστικότητα της δημοκρατίας, αλλά και άλλα αποτελέσματα εκ των πραγμάτων επηρεάζουν την ελκυστικότητα. Πριν μην προχωρήσω τώρα, ίσως θες, Αντώνη, να κάνεις κάποια άλλη ερώτηση. Και, ναι. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι αυτό που έχει πολλές φορές περιγραφεί ως μονοδρομική πολιτική, δηλαδή όλος ο πλανήτης υιοθέτησε ένα πλαίσιο ούλτρα φιλελεύθερης πολιτικής σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα οι πολίτες, οι κοινωνίες, τις διάφορες χώρες να νιώσουν ότι είναι έξω, ότι και αυτό είναι και το επιχείρημα πολλών από τους διεκδικητές των ηγεσιών και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, ότι μια ελίτ είναι αυτή η οποία ορίζει τα πράγματα, τα ορίζει κατά τον τρόπο που αυτή αντιλαμβάνεται τη ζωή και τον κόσμο και οι υπόλοιποι είναι, υποδέχονται μόνο, μάλλον, τις συνέπειες. Και υπάρχει
μια αντίδραση που οικοδομείται γύρω από αυτή τη σχέση. Επίσης, ήθελα να με συγχωρήσω. Ναι, όχι, αλήμα. Το στοιχείο της κυκλικότητας υπάρχει, δηλαδή ο μεταπολεμικός κύκλος που κράτησε σχεδόν 50 χρόνια, μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα μπαίνουμε σε ένα άλλο κύκλο. Ιστορικά... Ότι σήμερα μπαίνουμε σε ένα άλλο κύκλο, έχουμε ήδη μπει σε ένα άλλο κύκλο, είναι πλέον βέβαιο. Το αν πάρουμε την κυκλικότητα με την έννοια σαν ένας κανόνας που επαναλαμβάνεται, π.χ. είχε ξεκινήσει αυτό με τη θεωρία Κοντράτιεφ, ότι η οικονομία κάθε τόσο ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει και ούτω καθεξής και αυτό είναι κανόνας, αυτό δεν θα το έλεγα. Αλλά ότι οι φάσεις αλλάζουν, οι εξελίξεις αλλάζουν την πραγματικότητα και επομένως ακολουθεί κάτι καινούριο και ας πούμε ότι μπορεί αυτό να το πει κανείς ένα καινούριο κύκλο, αυτό ναι. Νομίζω ότι στην προηγούμενη, στην αρχή της παρατήρησής σου αυτής, είπες ότι ακολουθήθηκε ένας μονόδρομος. Και ναι και όχι. Θα θυμόσαστε ίσως όλοι την περίφημη φράση που είπε η Thatcher, «There is no alternative», Tina, T-I-N-A. «There is no alternative». Αυτή ήταν η πίστη εκείνη την εποχή, ότι εμείς θα κάνουμε καλύτερα, ειδού νικήσαμε, καταφέραμε και νικήσαμε μια αυτοκρατορία 80 ετών, κατέρευσε μέσα σε 2 εβδομάδες και επομένως δεν υπάρχει καμία άλλη αλτερνατίβα να σκεφτεί κανείς. Όμως και αυτό ήταν λάθος. Αυτό που ακολούθησε λοιπόν ήταν οι χρηματοοικονομικές κρίσεις, ήταν μια αύξηση του χρέους, η οποία έχει οδηγήσει σε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Έχουμε μια αύξηση της γύρανσης σε πολλές χώρες, όχι σε όλες. Αυτές οι επιδράσεις όλες είναι πολύ διαφορετικές και μεταξύ χωρών και στο εσωτερικό χωρών. Έχουμε τις γεωπολιτικές εντάσεις που δεν χρειάζεται να τις περιγράψω, τις ξέρουμε όλοι, και κυρίως έχουμε την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που περιγράφεται με το πώς περάσανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι άλλοι, που πράγματι περάσανε πολέμους, παγκόσμιους, εμφύλιους, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, πανδημίες, φτώχεια και όλα αυτά. Η ανθρωπότητα δεν τα πέρασε όλα αυτά με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι πέρασαν χειρότερα, άλλοι καλύτερα, άλλοι καθόλου κλπ. Την κλιματική αλλαγή τη ζούνε όλοι. Η κλιματική αλλαγή είναι αυτό που εμφανίζεται μετά από 12.000 χρόνια, νομίζω, σαν ένα φαινόμενο το οποίο διαπερνά τους πάντες με διαφορετικό χαρακτήρα. Και εδώ αρχίζουν οι αβεβαιότητες, γιατί η επίδραση της κλιματικής αλλαγής είναι αφενός μεν η επίδραση αυτού του φαινομένου αυτού καθ' αυτού, αλλά και ο συνδυασμός της, το γεγονός ότι συνδυάζεται με μια σειρά από άλλες απειλές, ρίσκα και κινδύνους, και αυτό το μείγμα δίνει ένα χαρακτήρα ασυμμετρίας. Η κλιματική αλλαγή είναι έτσι κι αλλιώς μια ασύμμετρη απειλή, φοβερά ασύμμετρη. Αλλά επιπλέον με τι συνδέεται? Συνδέεται με οικονομική αστάθεια, συνδέεται με τις χρηματοοικονομικές απειλές, συνδέεται με γύρανση, συνδέεται και με ανισότητες. Ενώ, με ένταση ανισότητων. Έτσι, δηλαδή, με ένταση ανισότητων. Φάση... Πρόσεξε όμως, να προσέξουμε το εξής. Οι ανισότητες έτειναν να, στο εσωτερικό των χωρών, έτειναν να μειωθούν μέχρι περίπου το 1990, τα μέσα της δεκαετίας του 90. Μεταξύ των χωρών οι ανισότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και μιας πολιτικής εσωτερικής που ακολουθήθηκε, στο μεν παγκόσμιο επίπεδο μειώνονται οι ανισότητες σε πρωτοφανή μορφή. Ας θυμηθούμε ότι στην Κίνα εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι τη βγάζανε καθημερινά με ένα πιάτο ρύζι, και αν το είχαν κι αυτό. Και πού είναι η Κίνα σήμερα? Οι ανισότητες μεταξύ χωρών όπως η Κίνα και πολλές άλλες με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες μειώθηκαν δραματικά. Οι ανισότητες όμως του εσωτερικού των ανεπτυγμένων, των βιομηχανικών χωρών, όχι σε όλες, σε ορισμένες, άρχισαν να αυξάνονται.
Και λέω εξόλες γιατί εκεί βλέπει κανείς τη σημασία του διαφορετικού μοντέλου. Δηλαδή, έχει κανείς το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο είναι η κεντρική Ευρώπη, οι σκανδιναβικές χώρες και ορισμένες άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το κοινωνικό κράτος και η αλληλεγγύη λειτουργούν ακόμα. Δηλαδή, οι ανισότητες εκεί είτε δεν ανέβηκαν, είτε ανέβηκαν λίγο, είτε ανέβηκαν και μειώθηκαν κλπ. Και έχει κανείς χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο και η Μεγάλη Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά δεύτερο και κάποιες άλλες, όπου αυξήθηκαν εσωτερικά οι ανισότητες. Αυτό δημιουργεί εντάσεις και δημιουργεί τριβές κοινωνικές, οι οποίες καταλήγουν σε πολιτικές, σε αμφισβήτηση του πολιτικού μοντέλου δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμως που πηγάζουν από τις ανισότητες. Για παράδειγμα, αν δούμε σήμερα τον πλούτο που συγκεντρώνουν οι ένα άτομο, ναι, οι προσωπικότητες μάλλον, ειδικά στον χώρο των νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να επιδράσουν πολλαπλώς και σε χώρες αλλά και συνολικά στον κόσμο, γιατί ελέγχουν όλη αυτή τη ροή των νέων τεχνολογιών, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλες διαστάσεις. Ναι. Παίρνουν άλλες διαστάσεις και θα πάρουν άλλες διαστάσεις. Θα έρθω σε αυτό. Θα ήθελα να πω όμως πρώτα, που έχει σχέση με τις ανισότητες, ότι βλέπει κανείς ότι στην περίοδο από τη δεκαετία του 90 και μετά υπάρχει ένα άλλο πολύ συνταρακτικό για τα διεθνή για τη διεθνή πραγματικότητα εξέλιξη. Ότι ασχέτως από τις ανισότητες στον πλούτο, που ανέφερες, οι χώρες της Δύσης, οι οποίες κυριαρχούσαν, αντιπροσώπευαν μέχρι τότε γύρω στο 65% του παγκόσμιου ετήσιου εισοδήματος, συρρυκνώνονται σιγά σιγά και έχουν φτάσει να είναι γύρω στο 30-35% του παγκόσμιου εισοδήματος, όταν ο υπόλοιπος κόσμος, από εκεί που ήταν ένα 30% και με το ζόρι, έχει φτάσει να είναι 60%. Αυτό σημαίνει μια τεράστια ανακατανομή και μετατόπιση. Μετατόπιση ισχύως εισοδήματος και ακόμα και κουλτούρας. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης στις συζητικές χώρες είχε συνηθίσει ότι θα έχει ένα αριθμό μεγέθυνση οικονομίας, ας πούμε, 4-5-6% το χρόνο, και ότι κάθε χρόνο η ζωή του θα βελτιωνόταν τόσο. Αν θυμάμαι καλά, είχα κάνει έναν υπολογισμό. Μπορεί να μην είναι εντελώς ακριβή, αλλά είναι ακριβή ως προς την τάξη μεγέθους. Η αύξηση του εισοδήματος στις χώρες της Δύσης στην πρώτη 20ετία από το 60 μέχρι το 80 περίπου ήταν της τάξης του 30%. Και μετά στην επόμενη 20ετία ήταν της τάξης του 6-7%. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ανατροπή που δημιουργεί φρουστράρει κόσμο, αλλάζει τις προσδοκίες, αλλάζει την πραγματικότητα. Δηλαδή έχεις μάθει πια ότι ο Κινέζος, ο Ινδός, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει ήδη μπαίνει δυναμικά στο παγκόσμιο σύστημα, οδηγεί σε μια άλλη πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά το πλούτο, επίσης ισχύει αυτό που λες, θα πω όμως το εξής. Προσωπική μου άποψη, θα μου πεις όλα προσωπική μου άποψη, είναι όχι ακριβώς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο μέσος πολίτης οποιασδήποτε χώρας δεν θα γκρινιάξει, δεν θα εξεγερθεί, δεν θα δημιουργήσει ή τμήματα της κοινωνίας ένταση στην κοινωνία που ζει, επειδή ο παγκόσμιος πλούτος συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο έντονα σε κάποια πρόσωπα, στα 100, 200, 300 πιο πλούσια. Τον ενδιαφέρει περισσότερο η ανισότητα, άσχετο αν είναι σοβαρό θέμα και το συζητάμε και εμείς και καλώς το συζητάμε, αλλά η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα καθορίζεται από το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι. Ναι, αλλά μπορεί να είναι συνέπεια. Δηλαδή, αυτό που βιώνει μπορεί να είναι συνέπεια, πολίτης, αλλά δεν το βλέπει ο άλλος, δεν κάθεται να το δει. Τον ενδιαφέρει. Μπορεί να νιώθει όμως το στοιχείο του αποκλεισμού, δηλαδή να αισθάνεται ότι εντάξει, δεν συμμετέχει σε αυτό που... Εντάξει, μπορεί να το αισθάνεται. Αυτό το δέχομαι και είναι σοβαρά όλα αυτά. Και με τις νέες τεχνολογίες ακόμη περισσότερο. Δηλαδή τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, ακούστηκαν και εδώ στο φόρουμ,
κίνδυνοι και απειλές που αφορούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Δηλαδή, τεχνολογικά, πώς να το πω, αναλφάβητοι ή αυτοί που υπολείπονται σε γνώση και σε δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα μεγάλα. Έτσι είναι. Θα έλεγα το εξής για τις νέες τεχνολογίες και το AI, το οποίο κυριαρχεί στις συζητήσεις. Θα έλεγα ότι είναι, δεν προέκυψε από τον ουρανό. Το προέκυψε μέσα από πολύ συστηματικές επενδύσεις που αποβλέπουν στη δύναμη, στο κέρδος, στην επιτυχία και στην κυριαρχία σε επίπεδο εταιριών και χωρών. Όπως η προηγούμενη τεχνολογική επανάσταση που εμφανίστηκε έντονα πλέον, άρχισε στη δεκαετία του 70 και κυριάρχησε από τη δεκαετία του 80 και μετά, που ήταν η πληροφορική και το chip. Αυτά ήταν αποτέλεσμα επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, οι οποίες ψάχνανε, δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, από τη στιγμή που ανεβαίνει ο ανερχόμενος κόσμος και μάλιστα με επιτυχία, ο προηγούμενος επιτυχημένος κόσμος ψάχνει να δει πώς θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την αλλαγή και να μπορέσει να συνεχίσει να έχει μια μορφή κυριαρχίας, να τη συνεχίσει αυτήν. Το εργαλείο για να το πετύχει αυτό σε επίπεδο χωρών, επιχειρήσεων, λέω χωρών και επιχειρήσεων, γιατί μέσα στην τεχνολογία είναι και στρατιωτικές τεχνολογίες, είναι και άλλες τεχνολογίες με τις οποίες μια χώρα κυριαρχεί, είναι οι γνώσεις που ενσωματώνονται στην τεχνολογία. Έχεις κυριαρχεί στην τεχνολογία της πληροφορικής, των chip κλπ. Κυριαρχεί σε πάρα πολλά πεδία και κάνεις ένα άλμα προς τα μπρος. Και εκεί που οι προηγούμενοι που ακολουθούσαν μπορούν πλέον να σε ανταγωνιστούν ικανοποιητικά στην κλωσσοφαντουργία, στο δέρμα, στη μεταλλουργία κλπ. Ξαφνικά βλέπουν ότι εσύ έχεις προχωρήσει χιλιόμετρα μπροστά με άλλες τεχνολογίες, με άλλα προϊόντα, με άλλες παραγωγικές διαδικασίες και μένουν πίσω. Και μάλιστα θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι το πρόβλημα που θα έχουμε ως χώρα και όχι μόνο εμείς, είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε, ας το πω στα αγγλικά, follower. Δηλαδή μια χώρα που ακολουθεί αυτούς που προπορεύονται. Που ακολουθούσε, θα ήταν πιο ακριβές να πω. Σημασία έχει να μην γίνεις laggard. Laggard είναι αυτός που μένει πίσω. Είναι αυτός που οπισθοδρομεί και μένει, εν πάση περιπτώσει, πίσω. Και έχει μεγάλη σημασία αν καταφέρεις να είσαι follower, γιατί μπροστά στην πρωτοπορία δεν ξέρω αν θα μπεις ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είσαι ούτε προβλέπεται να είσαι, αλλά τουλάχιστον μην γίνεις laggard. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει πάει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στη θέση του laggard, γιατί η οπισθοδρομή συνέχεια σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όρους, για να το πω διαφορετικά, σε εμάς το ΑΕΠ μεταξύ 2008 και σήμερα το 2022-2023 έχει πέσει, έχει μειωθεί κάπου 20-30%. Στις χώρες Ευρωπαϊκής δεν είναι μόνο τόσο που χάσαμε, εντάξει κερδίσαμε στο μεταξύ και κάτι τι, εντάξει είναι αυτό που χάσαμε, είναι ότι στο ίδιο διάστημα που εμείς χάσαμε αυτό, οι άλλοι κέρδισαν 15%. Άρα η διαφορά μας δεν είναι 30, είναι 45. Έτσι. Και αυτό φαίνεται. Αυτό που ήθελα να πω, κάτι μου είπες, ήθελα να πω ότι ναι, με την τεχνολογία. Οι καινούργιες τεχνολογίες, κάθε φορά καινούργιες τεχνολογίες, είναι οι προσπάθειες, οι επενδυτικές και επιχειρηματικές προσπάθειες χωρών και επιχειρήσεων να μπορούν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη θέση τους στο σύστημα. Είτε το σύστημα είναι τοπική αγορά, είτε είναι η διεθνής αγορά, είτε είναι η διεθνής δύναμη. Και απλώς λέω ότι όλα αυτά, άμα τα αθροίσει κανείς, θα δει ότι αντανακλούν και στην συμπεριφορά και στις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, επιδρούν στην αξιολόγηση των συνθήκων. Και οι πολίτες που μπορεί να μένουν πίσω θα έχουν και μια συμπεριφορά διαφορετική. Και εκεί πατάνε, πιστεύω, οι ηγεσίες αυτές, είτε του λαϊκισμού, είτε
Ναι. Δεν ξέρω εγώ που θέτουν άλλου τύπου θέματα και συμπεριφέρονται με άλλο τρόπο. Ναι. Και για να φτάσουμε και στη δικιά μας περίπτωση, γιατί περνάς και ο χρόνος και δεν θα μιλήσουμε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα σε όλο αυτό... Η Ελλάδα μέσα σε όλο αυτό αντιμετωπίζει πολλά και παράλληλα, και γι' αυτό και εγώ μιλάω για ασύμετρες απειλές, γιατί είναι πρωτόβουλο και κυρίως γιατί συνδυάζονται μεταξύ τους, δεν είναι μεμονωμένες. Είναι άλλο πράγμα να έχεις, ας πούμε, το πρόβλημα της γύρανσης μόνο του. Και άλλο πράγμα να έχεις και τη γύρανση και τα θέματα της οικονομικής κρίσης και τα ζητήματα της πανδημίας που σε βρίσκουν. Άλλα είναι εξωγενή, άλλα είναι ενδογενή. Και τα θέματα της κλιματικής κρίσης, του growth που έχει πέσει και της ανεργίας και του ασφαλιστικού, για να το θυμηθούμε και αυτό κλπ. Και άλλο να έχεις ένα από αυτό αφαιμεωνωμένα κάθε φορά. Το σύνολο μαζί δημιουργεί ένα εξαιρετικά εκρηκτικό μείγμα. Και οι καινούργιες τεχνολογίες, το AI, δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω διαβάσει αρκετά γύρω από αυτό, όλοι λένε ότι θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Πράγματι, πιστεύω και εγώ ότι θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα το ίδιο παντού. Άλλο να χρησιμοποιήσεις καινούργιες τεχνολογίες για να κάνεις αεροπλάνα ή πυράβλους ή σοφιστικά μηχανήματα, και άλλο να το χρησιμοποιείς για να κάνεις π.χ. το στοιχείο της παραγωγής, τη δομή της παραγωγής που έχουμε εμείς. Επίσης, αναφέρεται πολύ συχνά ότι θα υποκαταστήσει κυρίως ανειδίκευτη εργασία το AI, δηλαδή ανειδίκευτη, αυτή που επαναλαμβάνεται και μπορεί αντικατασταθεί από μηχανήματα, όπως έγινε στο παρελθόν σε άλλες φάσεις. Ωραία, η Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από ένα παραγωγικό σύστημα το οποίο και στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν μετά την αποβιομηχάνηση χαρακτηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας, από τη φύση τους χαμηλής παραγωγικότητας και ανειδίκευτης ή χαμηλής ειδίκευσης εργασίας, δηλαδή με μέση προς χαμηλή. Άρα αυτό τι σημαίνει, τι μου λέει εμένα, μου λέει τι επίδραση θα έχει το AI στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να έχει αύξηση παραγωγικότητας συνολικά άμα το δεις. Στην Ελλάδα με την κλαδική δραστηριότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα μου πει κάποιος, μα δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά όπως άμα κοιτάξουμε τα τελευταία 40-50 χρόνια, θα δούμε ότι οι αλλαγές που έγιναν ήσαν από μια χώρα που είχε μια βιομηχανική εξέλιξη ενδιαφέρουσα, με αδυναμίες κλπ. Μετά πέρασε στον τομέα των υπηρεσιών και στις υπηρεσίες επαναλήφθηκε το χαρακτηριστικό, όχι της βιομηχανίας που είχε δημιουργηθεί, γιατί η βιομηχανία που είχε δημιουργηθεί το 1973-1974 σε μεγάλο βαθμό λόγω των ξένων επενδύσεων υπήρχαν προηγμένες τεχνολογίες επενδύσεις στα πετροχημικά, στο αλουμίνιο και σε ορισμένες άλλες. Αυτό άρχισε να υποχωρεί όμως δραστικά και οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν επίσης ήσαν υπηρεσίες χαμηλής εξειδίκευσης και χαμηλής παραγωγικότητας με βάση διεθνείς ταξινομήσεις, εννοείται. Δηλαδή, άμα έχεις στον τουρισμό ειδίκευση ή στα εστιατόρια ή στα ξενοδοχεία, εξ ορισμού η ίδια η δραστηριότητα σε δένει με συγκεκριμένα pattern παραγωγικότητας. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορεί να υπάρξει ένας αντίλογος εδώ και να σου πει κάποιος ότι εντάξει, η επένδυση που είναι πριν από 70 χρόνια, στη δεκαετία του 60, στον τουρισμό, έφτασε στις μέρες της κρίσης να αποτελέσει, πώς να το πω, τη σανίδα διάσου και σωτηρίας. Ή σήμερα να αποτελεί μια βάση αύξησης των αξιών και του πλούτου. Δηλαδή, σήμερα, άμα δείτε και παρακολουθείς την ακτογραμμή και μόνο της χώρας, τι περιουσίες έχουν συγκροτηθεί και τι έσοδα μπορεί να έχουν προκύψει για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα χωράφι, τέλος πάντων, απλό εκεί, παρατημένο. Κοίταξε, όλα αυτά συνοψίζονται στο τι είναι ικανή η χώρα να κάνει σε όρους μεγέθυνσης
παραγωγικότητας και μισθών. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η μέση μεγέθυνση, το μέσο ετήσιο growth rate της χώρας από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 1%. 1% είναι το χαμηλότερο με όποια περιοχή ή χώρα θες να το συγκρίνεις. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής της ολικής παραγωγικότητας, του Total Factor Productivity, που είναι ένας δείκτης για τις ικανότητες της χώρας σε όρους τεχνολογίας, σε γνώσεων κλπ. Κλπ. Είναι αρνητικός στο ίδιο διάστημα, αρνητικός. Και πρέπει να συγκρίνει κανείς τι πέτυχαν άλλες χώρες. Δεν αρκεί να κοιτάμε εμείς και να λέμε «Α, ήμασταν εκεί και τώρα είμαστε κάπως καλύτερα». Δες και γύρω σου, γιατί αν αυτοί που είναι γύρω σου και θες να δεις έχουν πάει από το 100 στο 160 και εσύ έχεις πάει από το 100 στο 110 ή στο 120 ή τώρα στο 80, γιατί το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαμε εμείς πριν την κρίση, από ό,τι διάβασα... προσέγγιζε το μέσο ευρωπαϊκό και τώρα είναι πίσω... Από ό,τι διάβασα, με μια μελέτη της Eurobank και δεν θυμάμαι ποιος άλλος την έκανε, θα το ξαναπιάσουμε το 2039. Το 2039, όταν η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες χώρες της κρίσης το πιάσαν το 2014. Λοιπόν, ακούγοντάς, πάντως θα έλεγε κανείς ότι είσαι πολύ απεσιόδοξος. Κοίταξε, η απεσιοδοξία ή η αισιοδοξία, θα σου απαντούσα, ότι είναι ένα θέμα πραγματισμού και ρεαλισμού. Δηλαδή, σημασία δεν έχει αν είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, αλλά αν είσαι ρεαλιστικά απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Αν είσαι αισιόδοξος μη ρεαλιστικά, είσαι χαζοχαρούμενος. Όχι. Αν είσαι απεσιόδοξος ρεαλιστικά, είσαι απεσιόδοξος. Και θα πω και κάτι άλλο για να γελάσετε και να κλείσουμε. Ότι οι απεσιόδοξοι βοηθάνε την πραγματικότητα να βελτιωθεί. Γιατί? Εάν η απεσιόδοξη άποψη, ας πούμε, επικρατήσει, επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο και παρακινήσει τον κόσμο για να κάνει τον κόσμο, ενώ το πολιτικό σύστημα, το σύστημα μιας χώρας να πάει μπροστά και να πάρει μέτρα, γιατί ανησυχεί επειδή ακούγονται αυτές οι απεσιόδοξίες, τότε οι απεσιόδοξοι διαψεύδονται, αλλά έχουν κερδίσει, δηλαδή έχουν βοηθήσει και έχουν κερδίσει. Εάν κυριαρχήσουν οι αισιόδοξοι και λοιπά, τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Τα πράγματα πάνε χειρότερα και οι απεσιόδοξοι βγαίνουν κερδισμένοι. Αυτό λέω. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει κερδισμένος εσύ. Λοιπόν, σημασία έχει τελικά μην ξεχνάμε ότι η Κασάνδρα βγήκε πάντα αληθινή, έτσι. Βγήκε πάντα αληθινή. Λοιπόν, ελπίζω και όλα αυτά έχει σημασία. Πού καταλήγουν όλα αυτά? Στο τι πρέπει να κάνουμε. Στο τι πρέπει να κάνουμε έχει σημασία αν είσαι ρεαλιστής, πραγματιστής ή θες να ωρεοποιήσεις ή όχι την πραγματικότητα. Αν θες να καταλάβεις πού είσαι και τι πρέπει να γίνει και θες να το κάνεις, γιατί δεν αρκεί να το καταλάβεις και να ξέρεις και τι πρέπει να κάνεις, πρέπει και να θες να το κάνεις, γιατί πολλές φορές δεν το θέλουμε, είτε οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν, είτε και ο κόσμος αντιδρά. Και υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αντιδρά και σου λέει δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, δεν γίνονται αλλαγές, δεν γίνονται βελτιώσεις. Και ο ίδιος ο κόσμος αυτός, όταν πας να τις κάνεις, θα ξεσηκωθεί και θα σου πει πού πας και τι πας να κάνεις. Και οι πολιτικές δυνάμεις. Πολιτικές δυνάμεις, βλέπω ότι έχουμε 2 δευτερόλεπτα. Δύο, φτάνουν, και αρκούν. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.